Καλησπέρα σας, κύριε Πρωτουλή. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, προέρχεστε και εσείς και από το συνδικαλιστικό και κυρίως από το νεολαϊστικό κίνημα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ο συνδικαλιστικός βραχίωνας του κόμματός σας, το ΠΑΜΕ, να αναπτύσσει μια ξεχωριστή δράση από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Επειδή αυτά τα οποία θέλει να φέρει ο κύριος Χατζηδάκης όντως δεν είναι μικροαλλαγές, είναι τα πάνω κάτω. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας περιθώριο για μια συμπόρευση όλων των συνδικάτων και των συνδικαλιστικών ενώσεων ή όχι? Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι το ΠΑΜΕ είναι μέτωπο συνδικάτων πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, δηλαδή εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών. Είναι μέτωπο αγωνιστών, ταξικών συνδικαλιστών, που όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και έχει γράψει τη δική του ιστορία. Αυτό που είπατε συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Ήδη έχει διαμορφωθεί ένα μεγάλο μέτωπο αυτών των συνδικάτων, των συνδικάτων που τραβάνε μπροστά και υπερασπίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και έχουν προκηρύξει απεργιακή κινητοποίηση για τις 6 του Μάη, στην οποία θα είμαστε όλοι εκεί, όχι μόνο για να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά και για να τιμήσουμε την Πρωτομαγιά, της οποίας το μήνυμά της και το νόημά της πλέον αποκτά ξεχωριστή σημασία. Δηλαδή το σύνθημα των εξεγερμένων του Σικάγου για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες για ό,τι επιθυμούμε, είναι πλέον ξανά επίκαιρο από ποτέ. Λοιπόν, 6 Μάη θα βρεθούμε στο δρόμο του αγώνα μαζί με τα συνδικάτα, μαζί με τις αγωνιζόμενες δυνάμεις. Και εκεί μπορεί να ξεχωρίσει και ο κάθε εργαζόμενος τα ψέματα της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα χαριτωμένα που λέει ότι μπορεί να δουλεύει 10 ώρες χωρίς πρόσθετη αμοιβή για να μπορεί μετά να πάει να μαζεύει τις ελιές, ότι αυτά θα γίνουν με την ελεύθερη συνένεση του εργαζόμενου, ο οποίος θα κάθεται μπροστά στον εργοδότη και με την ελευθερία που έχει αυτή η σχέση θα δέχεται ή θα αρνείται την επιβολή του δεκάωρου ή την επέκταση της υπεροριακής απασχόλησης ή της απλήρωτης εργασίας ή της αντικατάστασης σημάδιας κλπ. Αλλά θα κρίνει και όλες αυτές τις δυνάμεις που με όψιμο τρόπο σηκώνουν αντιπολιτευτικές κορώνες. Άκουγα προηγούμενα την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πολύ γρήγορα ξέχασε ότι το κόμμα της έφερε τις 32 Κυριακές δουλειάς και τις επέβαλε στους εμποροϋπάλληλους. Πολύ γρήγορα ξέχασε τα 12 ώρα στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Πολύ γρήγορα ξέχασε ότι δεν επανεφέρανε ούτε αυτή τη ρημάδα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που τόσο ανάγκη την έχουν οι εργαζόμενοι. Δεν υπήρξε όμως ενίσχυση των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων, δεν υπήρξε αύξηση κατώτατου μισθού. Δεν λέω ότι ήρθαν τα πάνω κάτω, αλλά ιδεολογικά ή πολιτικά δεν είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος σε σχέση με αυτά που λέει τώρα ο κύριος Χατζηδάκης ότι θέλει να κάνει, ή μήπως είναι, τι λέτε? Κοιτάξτε, τώρα ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζει το πώς θέλει. Εμείς δεν το κρίνουμε αυτό. Εμείς βλέπουμε τις πράξεις. Ναι. Εμείς ξέρουμε ότι ψήφισαν από κοινού με τον κύριο Βρούτση αυτό το νόμο που καταργεί την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Θυμάστε ότι ο κύριος Βρούτσης είχε πάει στη Βουλή πανηγυρίζοντας και λέγοντας ότι τώρα δικαιώνομαι για όλα αυτά που άκουγα από το ΠΑΜΕ και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις από το 2012 μέχρι σήμερα. Και επίσης κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει όλα τα μέτρα που ήρθαν, ακόμα και με το δικαίωμα, το μεγάλο εμπόδιο που μπήκε, ακόμα και για να προκηρυχθεί μια απεργία, το 50-1, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά. Άρα όλους μας κρίνουν τα έργα μας και η πράξη μας και όχι τι λέει ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι εργαζόμενοι. Έχει έρθει όμως τώρα η ώρα όπου πρέπει να πούμε ως εδώ. Ως εδώ. Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το έκτρωμα, το οποίο ναι μεν πατάει πάνω στους νόμους των προηγούμενων. Για παράδειγμα πατάει πάνω στο νόμο του 2011, τον οποίο το ψήφισε, τότε θυμάστε πάρα πολύ καλά, το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, διατηρήθηκε και με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται τώρα απλά να αφαιρέσει τη συμφωνία εργαζόμενων με το σωματείο τους και εργοδότη. Να αντικατασταθεί από ατομική διαπραγμάτευση και να επιβληθεί να γενικευτεί σε όλους μας. Κύριε Πρωτούλη, να κλείσουμε και με ένα σχόλιο σας για αυτή την περίφημη τροπολογία με το ακαταδίωκτο των μελών των τριών επιτροπών που ασχολούνται με την πανδημία. Ναι, δημιουργείται πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Εμείς είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι, γι' αυτό και καλούμε και την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Πρώτα και κύριε, μην ξεχάσουμε ότι είναι μια ευνηδιαστική τροπολογία. Ναι. Δηλαδή, λίγο πριν ψηφιστεί, ήρθε για να επιβληθεί με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει ανάγκη ένας επιστήμονας που εκφράζει την επιστημονική του γνώμη να έχει το ακαταδίωκτο? Μάλιστα, την ίδια στιγμή
που οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι συνδικαλιστές, οι αγωνιστές νοσοκομιακοί γιατροί που παλεύουν για να κρατήσουν όρθιους τους ασθενείς τους και με τον αγώνα τους δεν έχουν το ακαταδίωκτο. Και ήδη καλούνται σε ΕΔΕ ακόμα και η πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών, η πρόεδρος της Ένωσης της Θεσσαλονίκης, άλλοι συνδικαλιστές γιατροί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις επειδή καταγγείλανε ότι ξεκινάει η εφημερία τους χωρίς ΜΕΘ, επειδή τα νοσοκομεία τους γίνονται μίας νόσου νοσοκομεία, επειδή υπάρχουν ελλείψεις κτλ. Και το κυριότερο, νομίζουμε ότι είναι και λίγο αντιφατικό, την ίδια στιγμή που υπάρχει η εκύκλειος Σκουλιαράκη, όπου κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων των γιατρών υπάρχει σε ισχύ η απαράδεκτη ρύθμιση περί καταλογισμού αστικών αποζημιώσεων, ένα ζήτημα που και η ίδια η ΕΙΝΑΠΑ, είδατε σήμερα την ανακοίνωσή της, βάζει θέμα ότι ενώ έχει καλέσει τον κύριο Κικίλια αυτή την απαράδεκτη εγκύκλειο της προηγούμενης κυβέρνησης, την εγκύκλειο Χουλιαράκη, να την καταργήσει, εδώ και 15 μήνες δεν την έχει καταργήσει. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά γεννάει πάρα πολλές απορίες. Ένα είναι βέβαιο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να θωρακίσει πολιτικά τις επιλογές της, όμως όλοι καταλαβαίνουν ότι έχει εγκληματικές πολιτικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση που όλοι ζούμε. Είναι εγκληματικές, επαναλαμβάνω, οι πολιτικές ευθύνες, γιατί ας μη γελιέται κανένας, εφάρμοσε και εφαρμόζει όχι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά τα πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά εφαρμόζει και σήμερα. Μάλιστα. Τώρα που οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι tour operator και οι μεγαλοβιομήχανοι ζητούν να εφαρμοστούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αυτά έρχεται και πάλι να εφαρμόσει και τα ντύνει και με μια επιστημονικοφανή χρειά. Κύριε Πρωτούλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βράδυ.